και υπεύθυνος, όπως κάθε χρόνο, για την παραλαβή αλλά και για την διάδοση του Αγίου Φωτός στην Κύπρο, είναι μαζί μας ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, ο έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο. Πανιερότατε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και να ζούμε πάντοτε με το πνεύμα αυτής της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος που μας φέρνει κοντά στα πάθη του Κυρίου αλλά και στην Αναστασή του. Είναι γιορτή της Χριστιανοσύνης για τη λύτρωση και για την παροχή του δώρου στην ανθρωπότητα από τον Μεσσία, του δώρου της ζωής και της λύτρωσης. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε, πανιερότατε τώρα, πώς θα γίνει η πορεία, όπως πάντοτε θα καταφτάσει από το Ιεροσόλυμα με ιδιωτική πτήση το Μεγάλο Σαββάτο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με τις ευλογίες του Πατριάρχου μας αλλά και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, του Αρχιεπισκόπου κυρίου Γεωργίου, μεταφέρουμε φέτος στην Κύπρο το Άγιο Φως. Αυτή τη φορά όμως με την βοήθεια, την αρρωγή της αεροπορικής εταιρείας Cyprus Airways, η οποία προσεφέρθη να διευκολύνει την αντιπροσωπεία που θα πάει στο Ιεροσόλυμα και θα επιστρέψει με το Άγιο Φως. Μάλιστα. Και από τώρα αυτή την, λαμβάνω την ευκαιρία να ευχαριστήσω για αυτή τους την ευγενή πρωτοβουλία και την βοήθεια, ούτως ώστε ο Ορθόδοξος λαός της Κύπρου, αλλά και γενικότερα όλοι οι χριστιανοί, να αισθανθούν εδώ στην Μεγαλόνησο τη χάρη που αναβλύζει από τον Πανάγιο Τάφο. Ναι. Τώρα, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου, λοιπόν, στη Λευκοσία. Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Η αντιπροσωπεία φεύγει από εδώ αύριο το απόγευμα, mm-hmm. με την πτήση της Cyprus Airways. Θα συμμετάσχει στην τελετή του επιταφείου, η οποία γίνεται μεγαλόπρεπα τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής στον Πανάγιο Τάφου και την επομένη θα παρευρίσκεται στην τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Μάλιστα. Λαμβάνουμε μετά το Άγιο Φως από τα χέρια του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Θεοφίλου και ξεκινάμε για το αεροδρόμιο Μπενγκουριών, mm-hmm. και από εκεί στις 5 η ώρα το απόγευμα, Θεού θέλοντος και αν όλα βαίνουν καλώς, θα ξεκινήσουμε για την Λάρνακα, ναι. όπου εκεί θα γίνει επίσημη υποδοχή με την παρουσία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου, επειδή ο χώρος του αεροδρομίου βρίσκεται στη δική του εκκλησιαστική δικαιοδοσία, με την παρουσία κυβερνητικών εκπροσώπων, του στρατού, της αστυνομίας, γίνεται μια σύντομη δοξολογία και δέησης. Και από εκεί με την βοήθεια της αστυνομίας βεβαίως, mm-hmm. κατευθυνόμεθα προς το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο για να μεταδώσουμε προσωπικά προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κ. Γεώργιο το Άγιο Φως και στους εκεί αρχιερείς και πατέρες που ενδέχεται να παρευρίσκονται. Ναι. Παράλληλα, δύο μεγάλες ομάδες μοτοσυκλετιστών θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε απομακρυσμένα χωριά, σε νορίες, mm-hmm. σε ιδρύματα, πάντοτε με τις ευλογίες της εκκλησιαστικής αρχής του τόπου. Ναι. Μάλιστα, πανιερότατε, επειδή γίνεται πολλής λόγος και χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση με τον θεολόγο, τον κύριο Θεοδωρό Κυριακού, σε σχέση με το Άγιο Φως και το κατά πόσον αυτό είναι ένα πραγματικό θαύμα ή μια τελετή αφής που αφήνει τους πιστούς να έρθουν πιο κοντά στη Θεία Κατάνοιξη και να νιώσουν αυτό το μεγάλο θαύμα της Ανάστασης το Πάσχα. Αν θέλετε εσείς να τοποθετηθείτε επί τούτου σε σχέση με το θρησκευτικό συνέστημα που έρχεται και μεταφέρεται μέσω του Αγίου Φωτός. Πρώτα απ' όλα αυτή η τελετή οπωσδήποτε συμβάλλει στο να υπάρξει ένας ιδιαίτερος ενθουσιασμός μεταξύ των πιστών, οι οποίοι έχουν την ευλογία να παρευρίσκονται εκείνη την στιγμή στον Πανάγιο Τάφο αλλά και στην Αγία Γη. Και είναι μία τελετή, επαναλαμβάνω, η οποία συμβάλλει
και στην καθόλου Ορθόδοξη Εκκλησία. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα ευλογημένο έθιμο να μεταφέρουν οι πιστοί που είναι στην Αγία Γη ή που έχουν πάει για αυτόν τον ειδικό σκοπό, να μεταφέρουν στην πατρίδα τους, στους οικείους τους, στην ενορία τους, το Άγιο Φως απευθείας από την Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Το Άγιο Φως αυτό συνδέεται βέβαια με το Φως του Χριστού, με το Φως της Αναστάσεως. Είναι μια μεταφορική έννοια ως προς τους χριστιανούς για να ζήσουν την χαρά της Αναστάσεως, ναι, και να γεμίσει η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου με το φως αυτό το ανέσπερο που πηγάζει από την Ανάσταση του Κυρίου. Και βέβαια όταν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι αυτό το φως πηγάζει από τον τάφο του Χριστού, από εκεί που πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και μια θρησκευτική τόνωση για, ναι, για τους πιστούς. Ναι, μάλιστα. Άρα είναι όλο αυτό που έχει να κάνει και με το λειτουργικό, αλλά και την προέλευση του Αγίου Φωτός. Έτσι, πανιερώτατε, το βέβαια, οποίο ενισχύει περισσότερο την πίστη αυτή την περίοδο των ακριβώς χριστιανών. Είμαστε άνθρωποι με σάρκα και οστά, αλλά και την ψυχή μας. Και οπωσδήποτε, όπως η ψυχή εφραίνεται με την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, τα σωματικά μας μάτια και το σώμα μας γενικά θέλει να δει και κάτι παραστατικό, το φως το οποίο βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο με την συμμετοχή του εκάστοτε Πατριάρχου ή του αντιπροσώπου του. Μάλιστα. Έτσι κλείνοντας, πανιερώτατε, θέλω να μας μεταφέρετε και το δικό σας το μήνυμα. Έχετε μια ιστορία σε όλη αυτή τη διαδικασία σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, στην παραλαβή και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός. Και είναι μια περίοδος τώρα όπου ο κόσμος χρειάζεται να ακούσει και έναν ενθαρρυντικό λόγο, δεδομένου ότι και πάλι είμαστε σε μια περίοδο όπου συμβαίνουν διάφορα τεινά και δεινά. Έτσι, πανιερώτατε, κυρίως οικονομικά, και ο κόσμος χρειάζεται αυτή την θεία, αν θέλετε, προτροπή και από εσάς. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι ότι σημαντικότερο υπάρχει στην πίστη μας. Χωρίς την Ανάσταση του Κυρίου μας, τα πάντα θα ήταν, όπως και η πίστη μας, θα ήταν νεκρά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό πιστεύουμε και προσευχόμαστε ο Κύριος με το φως αυτό, το δικό του το φως, να φωτίζει τις διάνοιες όλων των αρχηγών των κρατών, ώστε να εργάζονται για την ειρήνη, να προασπίζονται τους αδυνάτους. Mm-hmm. Αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία τόσο πολύ προβάλλουν όταν μας συμφέρει, να ισχύουν και για όλους τους λαούς και για όλους τους ολόχρονα. Για όλους τους καιρούς. Μάλιστα. Για όλους τους μήνες του έτους. Όχι μόνο όταν μας συμφέρει να τους επικαλούμεθα. Ναι. Μέσα σε αυτό βεβαίως εντάσσεται και το